αναστέλλεται η προεδρική εκλογή στη Νέα Δημοκρατία μέχρι την έναρξη του 16, από ό,τι μάθαμε τελικώς, έτσι. Ναι, και συμπληρώνουμε ότι φαντάζομαι αναφέρεστε στην υπογραφή που και εγώ έβαλα σε ένα κείμενο που κυκλοφόρησε. 62 συναδελφοί σας, νομίζω, ε. Ακριβώς. Όπου επιθυμούμε πέρα από την αναστολή σε αυτή τη φάση της εκλογής του Προέδρου, ο Πρόεδρος, ο σημερινός, ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, να έχει πλήρη και αδιαφεσβήτητη πορεία, χωρίς εκτόσεις στο ρόλο του Προέδρου, δεδομένου των κρίσιμων καταστάσεων που καλύτερα είναι διαχειριστεί ως επικεφαλής εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Εμείς λοιπόν, οι βουλευτές που υπογράψαμε, φαντάζομαι σήμερα και η Πολιτική Επιτροπή που σε λίγο θα ξεκινήσει την συζήτησή της 12 ώρα το μεσημέρι ξεκινάμε. Mm-hmm. Θέλουμε πλέον και επισήμως να εγκρίνουμε την παρουσία του Προέδρου του Βαγγέλη Μεμαράκη στο τιμόνι του κόμματός μας, να το εξοδοτήσουμε να χειριστεί με όλες τις αρμοδιότητες, με όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την ιδιότητα του Προέδρου του κόμματός μας, όλα όσα θα εξελιχθούν και εξελίσσονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και όλα όσα εξελιχθούν και εξελίσσονται εντός του κομματός μας. Θέλουμε να κλείσει μια και καλή συζήτηση αυτή, διότι οποιαδήποτε κουβέντα διεξαγωγής των σωκομματικών εκλογών τώρα ή σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες, χωρίς να έχει πρώτα απ' όλα αποκατασταθεί η ισορροπία στη χώρα μας, θεωρούμε ότι κάνει κακό, προκαλεί ζημιά. Θεωρούμε ότι αυτή την ώρα προέχει το εθνικό συμφέρον και η εθνική ανάγκη να υπάρξει μια ισορροπία. Και σε αυτή τη φάση, αυτό τουλάχιστον θεωρούμε εμείς και θεωρώ και εγώ, γι' αυτό και υπέγραψα σε αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό και σε αυτή τη φάση θέλουμε έναν πρόεδρο, Βαγγέλη Μημαράκη προκειμένου, να έχει πλήρες αρμοδιότητες, να έχει μια καθαρή στόχευση και μια καθαρή εξουσιοδότηση από εμάς και στήριξη στο έργο που καλείται και καλούμαστε να κάνουμε. Πρόεδρος χωρίς εκτόσεις, δηλαδή μέχρι την άνοιξη περίπου, όπου με ηρεμία που θεωρούμε ότι θα έχουν αποκατασταθεί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουν αποκατασταθεί οι καταστάσεις και η ηρεμία στη χώρα μας. Οπότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξαγωγή του συνεδρίου μας και την εκλογή ενός Προέδρου, όπως προβλέπει το καταστατικό, με έναν τρόπο αδιαφεσβήτητο και χωρίς παρατράγουδα. Τώρα προέχει η Ελλάδα, τώρα προέχει το εθνικό συμφέρον, τώρα προέχει η ηρεμία που ζητά ολόκληρη η κοινωνία στην αγορά, στην κοινωνία. Μάλιστα. Όταν λέτε. Δεν έχω να σας ρωτήσω τίποτα άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογή Προέδρου. Είσαστε σαφής, κατατοπιστικός και σαφής. Πείτε μου κάτι. Όχι, όταν θα πρόσθετα μόνο κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Σχετικά με τον Βαγγέλη τον Μημαράκη, επειδή και αν τον ξέρουμε αρκετά καλά, και εμείς ειδικά και αγρότες που μας ακούνε από το Ηράκλειο, ένα παραπάνω, μιας και η ρίζα του, η αφετηρία του είναι από το Ηράκλειο. Ο Βαγγέλης αποτελεί ψυχή του κόμματος. Έχει διατελέσει, όπως είναι γνωστό, από πρόεδρο στον ΕΔ, γραμματέας του κόμματος, πρόεδρος της Βουλής και τώρα βεβαίως ανέλαβε το τιμόνι του κόμματός μας σε μια κρίσιμη κατάσταση. Και βεβαίως, να πω και την αλήθεια, τα πάει και εξαιρετικά καλά. Έχει δημιουργήσει ένα κλίμα συνένεσης και συνεννόησης, το οποίο χρειάζεται αυτή την ώρα. Επαναδιατύπωσε και επαναπροσδιορίσε θεωρητικά, αλλά και με πράξεις, στον ελάχιστο χρόνο που κατέχει το τιμόνι της χώρας, του κόμματος, με συγχωρείτε, κεντρογενή αφετηρία αλλά και σχέση του κόμματος, ένα κόμμα κεντροδεξιό, δίνει στίγμα πλέον και στην πολιτική και στον τρόπο έκφρασης, στον τρόπο διατύπωσης θέσεων και συμπεριφορών και πράξεων και της κεντρώας καταγωγής. Κάτι το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις το είχαμε ξεχάσει την προηγούμενη περίοδο, μια και ο κ. Σαμαράς γνωρίζουν πολύ καλά ότι είχε μια πιο δεξιά αντίληψη, με αποτέλεσμα κάποιες φορές η πολιτική, οι θέσεις, ο τρόπος που διατύπωνε τα πράγματα ήταν περισσότερο αυστηρά και λιγότερο κοντινά σε εμάς τους πιο κεντρογενείς. Επαναπροσδιορίσε λοιπόν τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, καταρχήν σε θεωρητικό επίπεδο, το έχω στολάσει στη Βουλή, θα το κάνει και στα όργανα του κόμματος σήμερα, αλλά από την άλλη και με τις πράξεις του έστειλε μηνύματα συνεννόησης και συνεργασίας, το οποίο απαιτεί αυτή την ώρα η κοινωνία ολόκληρη από το πολιτικό σύστημα, από το υγιές πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο και στηρίζουμε, όχι την κυβέρνηση, στηρίζουμε την Ελλάδα μέσα από τις θέσεις μας και μέσα από τις ψηφοφορίες που συμμετέχουμε και εμείς στηρίζουμε, εμείς ψηφίζουμε. Κάποιοι κυβερνητικοί βουλευτές πήρες με διάφορα λέγοντας κάτι για συναρτησίες. Αυτό το μήνυμα που εξέπεμψε εξ αρχής ο Βαγγέλης ο Μημαράκης νομίζω ότι αγκαλιάστηκε από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Εγώ τόσο τα μηνύματα που εισέπραξα το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά θετικά. Ήθελε ο κόσμος και θέλει ο κόσμος να δει, να βλέπει πολιτικούς να μπορούν να ξεπερνούν τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές και να λειτουργούν για το καλό της χώρας. Αυτό έγινε πράξη, ειδικά με την παρουσία του Βαγγέλη του Μημαράκη και την πορεία του κόμματός μας τις τελευταίες εβδομάδες. Σε αυτή τη λογική θα συνεχίσουμε.
χωρίς να σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή και σχροχάρτη σε οτιδήποτε αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να κάνει, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς στηρίζουμε και αυτομάτως κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που το παίζουν τάχα μαντάρδες, θα σφίζουν αδιάφορα, καμιά σαρανταριά δηλαδή, όχι λίγοι, χωρίς να σημαίνει ότι αυτομάτως εγκρίνουμε όλους τους χειρισμούς του κ. Τσίπρα, κάθε άλλο. Παρ' όλα αυτά, προέχει η Ελλάδα. Το είπαμε. Προχωράτε. Προχωράτε με ταχύτητα. Και όσοι, ωραία, εσείς λέτε αυτά τα οποία συμβαίνουν και μέσα στο κόμμα αλλά και στην χώρα, κάνω την εξής σκέψη. Κάνω την εξής σκέψη ότι θα ακούν το λόγο σας ενδεχόμενα εκείνοι οι οποίοι είναι οπαδοί, είναι φίλοι, τη λέξη φίλοι εγώ, ή υποστηρικτές θα υιοθετήσω υποψήφιων μνηστήρων διαφορετικών για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχόμενα αυτή την ώρα να μηδιάζουν με την τόση στήριξη στο πρόσωπο του κύριου Μεϊμαράκη. Εγώ σέβομαι τον κάθε συνάδελφο που κρίνει ότι είναι ικανός για να διεκδικήσει και να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας. Σέβομαι πραγματικά. Και το ευτυχές είναι ότι έχουμε ήδη έμπειρα στελέχη τα οποία έχουν γεννήσει μια πορεία και κρίνουν. Έχουν ήδη κάποιοι έτσι, δημόσια ή λιγότερο δημόσια εκφράσει τη διάθεσή τους, την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την αρχηγία. Όταν το καλό γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μηδενίζουμε τις προθέσεις αυτές ή υποτιμούμε αυτούς τους συναδέλφους. Σέβομαι και τιμώ και προσωπικά τον κάθε συνάδελφο που έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Όμως τώρα, επειδή η πορεία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κόμματος εξωμερικής αντιπολιτεύσεως, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία της χώρας. Για παράδειγμα, αν εμείς σήμερα κοιτάζαμε τα εσωκομματικά μας και αφήναμε σε δεύτερη μοίρα τα όσα συμβαίνουν στη χώρα, πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα θα έχει βρέθει την, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μερική σταθερότητα? Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σταθεί η κυβέρνηση με 40 βουλευτών απώλειες? Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την πορεία αυτή ο κ. Τσίπρας με μια πλειοψηφία που φτάνει σε 120-123 βουλευτές? Σαφώς και όχι. Άρα, προτεραιότητα τώρα η χώρα, προτεραιότητα τώρα η πολιτική σταθερότητα. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε συνάδελφος που έχει εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αφηγία υποτιμάται, προσβάλλεται, όχι. Αλλά όμως να κρίνουμε και από την άλλη, να σημειώσουμε και να κρίνουμε και από την άλλη ότι, να λάβουμε υπόψη μας από την άλλη, με συγχωρείτε, ότι 60 και πλέον βουλευτές από τις 76 έχουμε υπογράψει σε αυτά που είπα στην αρχή, ένα, ήδη 4-5 συνάδελφοι. Δεν υπέγραψαν όπως είναι ο κύριος Χαρακλαμάνης, όμως ο Μελδιάδης ο Βαρδισιός, όπου όμως έχουν εκφράσει στο Πολιτικό Συμβούλιο και σήμερα θα εκφράσουν στην Πολιτική Επιτροπή την πρόθεσή τους και τη θέση του στήριξης στο Βαγγέλη του Μεϊμαράκη για όλους αυτούς τους λόγους που προείπα. Άρα σημαίνει ότι περνάμε τους 62, 63, περίπου 65 βουλευτές από τις 76, παρακαλώ. Το ίδιο εκφράζει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, με τους οποίους έχω τη δυνατότητα να μιλώ πολύ συχνά. Η τελευταία στιγμή που έκανα και με τον ένα και με τον άλλο ξεχωριστό χρόνο ήταν την Τετάρτη το βράδυ της ψηφοφορίας, στα γραφεία τους, λίγο πριν την ψηφοφορία. Άρα συζητάμε ότι εδώ υπάρχει μια πρόθεση από την πλειονότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουμε το Βαγγέλη του Μεϊμαράκη. Μάλιστα. Να πάμε δεν παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι υποτιμούμε κανέναν. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι αφήνω σε δεύτερη μοίρα ή ξέρω εγώ προσβάλλεται κάποιος που θέλει να διεκδικήσει. Να πάμε παρακάτω. Δώσατε την απάντησή σας. Να πάμε παρακάτω. Με δεδομένο ότι από σήμερα έχουμε την επιστροφή των επικεφαλής της Τρόικας στην Αθήνα. Με δεδομένο ότι είναι ασφικτικό το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε μπροστά μας το πολύ 3-4 εβδομάδες. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου μεταφράσετε με σημερινά δεδομένα και στην πράξη αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο, αναφερόμενος βεβαιότατα στην εκλογή του Προέδρου, αλλά έχει να κάνει με την πορεία της χώρας και πώς εσείς το εννοείτε. Προέχει η σταθερότητα στη χώρα, προέχει η ηρεμία η οποία πρέπει να έχει επέλθει μέχρι την άνοιξη του 16. Τι ακριβώς εννοείτε? Ξέρετε, κάποιοι νόμισαν ότι μετά την πρώτη ψηφοφορία ή άντε και τη δεύτερη που έγινε προχθές, τα δύσκολα τελείωσαν. Δεν τελείωσαν τα δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο και η προτεραιότητά μας, όπως είπα και πριν, είναι να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και κυρίως να συνεισφέρουμε στη σταθερότητα που ζητά ολόκληρη η κοινωνία. Και δεν τελείωσαν τα δύσκολα διότι, όπως είπατε κι εσείς, έρχεται η Τρόικα. Πλέον καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα και τους συνάδελφους της πρώτης φοράς αριστερά
του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των ΑΝΕΛ, θα δουν και έχουν ήδη αρχίσει να βιώνουν από κοντά τι σημαίνει να πρέπει να είσαι συνεπής, να παίρνεις αποφάσεις, να προχωράς μεταρρυθμίσεις, να ακούς, να βάζουν κανόνες κάποιοι άλλοι και να προσπαθείς μέσα από τη θέση του κυβερνητικού βουλευτή, του μέλους της κυβερνητικής ομάδας, να διορθώσεις, να βελτιώσεις, να συνθέσεις. Τώρα πραγματικά τους καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα που ζούσαμε όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, και κίνητα σε μια γωνία και πυροβολούσαν ή πετροβολούσαν για την ακρίβεια, με βαρύγρυπες κουβέντες και δηλώσεις και έτσι, μια απίστευτη παροχολογία, η οποία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Βάσει αυτού που λέτε, είναι εφικτό η διαπραγμάτευση μέχρι τις 12 Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της, προκειμένου να εγκριθεί από το Eurogroup και τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωζώνης πριν από τις 18 Αυγούστου, κυρία Αβγιανάκη? Είναι εξαιρετικά σφιχτή η χρόνη. Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη χώρα μας. Η διαπραγματευτική ομάδα καταρχήν και μετέπειτα η κυβέρνηση και μετέπειτα οι κοινοβουλευτικές ομάδες δείχνουν να οριμάσουν, των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, δείχνουν να οριμάσουν, δεν έχουν αναπτύξει το ρυθμό που βεβαίως θα έπρεπε. Παρόλα τα, αυτά είναι συγκρίσει με δύο μήνες πριν, δεν υπάρχει καμία σχέση. Δηλαδή, το παρακολουθούσα πρώτα στο βράδυ τον κύριο Τσακαλώτο, εν συγκρίση με τον κύριο Βαρουφάκη, φαίνεται μια όαση. Όπου όμως, αν απομόνωνες τον κύριο Τσακαλώτο ως Υπουργό Οικονομίας, έβλεπες τα πόσα τρωτά και τα πόσα άξιους σχολιασμού σημεία είχε στο λόγο του, στη θέση του. Αλλά από όμως, σε συγκρίση με την απίστευτη παρουφολογία που είχε ο κύριο Βαρουφάκη να πει στο προηγούμενο διάστημα, μας φαίνεται το κάτι φοβερό, το κάτι μοναδικό. Παρ' όλα αυτά, η εξέλιξη αυτή, η βελτίωση αυτή δεν είναι ικανή για να αντιμετωπίσει και να επιβάλλει το ρυθμό τον επιβαλλόμενο για να προλάβουμε όλους αυτούς τους χρόνους. Και βέβαια, υπήρχε ένα θεμελιώδες πρόβλημα για τους βουλευτές και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ήταν εξαιρετικά ζυμωμένη και ψημένη στη λογική της θεωρίας και λιγότερο της πράξης. Η αίσθηση του χρόνου και η αίσθηση του χρονοδιαγράμματος και η αίσθηση της υποχρέωσης τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται να έχει αναπτυχθεί και να έχει εμφανιστεί στο πεδίο του Πρωθυπουργού, μετέπειτα τη διαπραγματευτική ομάδα και μετέπειτα του κυβερνητικού σχήματος και μετέπειτα των βουλευτών. Και όχι όλων. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, είναι σφιχτός ο χρόνος, είναι σφιχτές οι ημερομηνίες, ωστόσο όμως δεν είμαστε μόνοι εμείς, είναι και τα υπόλοιπα κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών. Οπότε πρέπει να συντονίσουμε το χρόνο μας και τις ενέργειές μας. Είναι βέβαιο ότι έχει σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει ο κ. Τσίπρας, που φαίνεται πως θα παρακολουθεί, δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, που αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι στην όποια νομοθετική πρωτοβουλία θα ακολουθεί τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι ότου καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι σκληρή και δύσκολη μέχρι ότου επιτευχθεί, αλλά και μετέπειτα η εφαρμοστική νόμη θα ακολουθήσει ένα ακόμα δυσκολότερη. Ένα λοιπόν αγκάθι είναι αυτό, το οποίο δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής. Απέναντίας το παρατηρεί, το σχολιάζει και προσπαθεί με προσεγγίσεις που τέλος πάντων όλοι έχουμε την άποψη μας αν είναι σωστές ή όχι, είναι αποτελεσματικές ή όχι, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα Κωνσταντοπούλου. Δεν φαίνεται να καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απώλειας 40 περίπου βουλευτών, 39-40 από τις δύο σοβαρές ψηφοφορίες, βουλευτών δικών του. Έχει τέτοια ουσιώδη προβλήματα μέσα στο εσωτερικό του, που αυτό ακόμη περισσότερο δυσκολεύουν τον τρόπο την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Είναι εμφανές αυτό. Δεν έχει βρεθεί ένας βηματισμός, δεν έχει δοθεί ένας βηματισμός, δεν υπάρχει μια συντονισμένη πλέον στρατηγική και πορεία από την κυβέρνηση. Εμείς από την άλλη μεριά συμβάλλουμε τα μέγιστα, διότι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε πρώτα να μην πάμε σε εκλογές, δεν χρειάζεται φορά εκλογές, αλλά να κρατηθεί όρθιο το πολιτικό σύστημα, έστω και με αυτές τις απώλειες που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και με μηδενικές απώλειες από μέρους μας, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, ώστε οι χρόνοι που έχουν πεθεί από τους εταίρους και που έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση, βεβαίως πιεστική χρόνια, αλλά χάθηκαν και 6 μήνες απεραντολογίες από τον κύριο Βαρουφάκη και τους λοιπούς, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να βοηθηθεί η κυβέρνηση και να τηρηθούν αυτοί οι χρόνοι και να έχουμε το καλύτερο το αποτέλεσμα. Όμως, μια σημείωση. Διαπραγμάτευση δεν την κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τους χρόνους δεν τους αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία. Ή όταν αποφασίστηκαν οι χρόνοι, ήταν εκεί η Νέα Δημοκρατία να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει. Και βέβαια το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι αποτέλεσμα μια διαπραγμάτευση που ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους εταίρους της κυβέρνησης, τον κύριο Καμένο και το κυβερνητικό σχήμα διαμορφώνουν. Εμείς ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, το λέω για άλλη μια φορά για να γίνει για πλούτος κατανοητό. Δεν στηρίζουμε τον Τσίπρα, στηρίζουμε την Ελλάδα. Έχουμε ενστάσεις.
για το περιεχόμενο και της πρώτης και του πρώτου του εφερνομοθετήματος που περάσαμε την εβδομάδα τούτη και την προηγούμενη Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά όμως, σε στάσεις αυτές τις καταθέσαμε, τις διατυπώσαμε, στηρίξαμε, ψηφίσαμε και περιμένουμε στους εφαρμοστικούς νόμους να επιβάλλουμε εφόσον όσο μπορούμε τις σχετικές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Ούτως ή άλλως, ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι αυτό το οποίο καυτηριάζει και ο Αλεξής Μητρόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, που λέει: από την περίφημη διαπραγμάτευση πήγαμε στο αντικοινωνικότερο πακέτο μέτρων. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι το πώς με συνενέσεις από εδώ και κάτω θα διαχειριστούμε αυτό το πακέτο. Πρέπει να δούμε πώς τυχόν θα βελτιώσουμε τα μέτρα που θα έρθουν με τους εφαρμοστικούς νόμους. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 23% στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, νομίζω ότι είναι εξωφρενικό, είναι αστείο, είναι καταστροφικό και για τους και για τα εκπαιδευτήρια, αλλά πολύ περισσότερο για τις ίδιες οικογένειες που καλούνται να πληρώσουν κατά 23% παραπάνω τα δίδακτρα για τη χρονιά την εφετινή, που βεβαίως είναι απαγορευτικό, δεδομένου της μείωσης των εισοδημάτων για κάθε οικογένεια, για κάθε μέσα ελληνική οικογένεια. Άρα, το νομοσχέδιο για τη φορολογία των αγροτών, το οποίο ήταν εξοντοτικό, δηλαδή κατέστρεψε στον πρωτογενή τομέα, το οποίο το είχαν αποφασίσει άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Παρόλα τα αυτά, οι ενστάσεις μας και η επιμονή μας κατάφεραν να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση το θέμα αυτό, να βγει βεβαίως να πει ότι δεν το φέρνω τώρα, θα το φέρω σε επόμενο χρόνο, αρχίσει να το δουλέψω ή να το δω. Θέλω να σας πω ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας, γι' αυτό το λέει, τα δύο παραδείγματα έτσι ενδεικτικά, είναι αποτέλεσμα της διαπραγματευτικής ομάδας και της δουλειάς που κάνει η διαπραγματευτική ομάδα της κυβέρνησης, ο κ. Σύμπρας, ο κ. Τσακαλώτος και όλοι όσοι συμμετέχουν, ο κ. Δραγαθάκης και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα. Και βεβαίως είναι αποτέλεσμα και της έγκρισης του κυβερνητικού σχήματος, της κυβέρνησης. Εμείς βεβαίως έχουμε στάσει, έτσι καταθέτουμε, όπως άμεσα μέσα στα δύο σημεία που ανέφερα πριν. Στηρίζουμε όμως την Ελλάδα και από την άλλη έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατό να διορθώσουμε σε χρόνο δεύτερο, δηλαδή τώρα όταν μπαίνουμε στη διαδικασία των εφαρμοστικών νόμων, όλα αυτά τα παράλογα που μέσα από την πίεση του χρόνου, διότι παρένθεση αφήσαμε 6 μήνες να φύγουν αναξιοποίητοι αυτή την απέραντη μπαρουφολογία, και σήμερα βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα να σας πω, δεν ξέρω αν μπορούμε να μείνουμε πάνω σε αυτό τις νύχτες τα καμώματα, τα βλέπει η μέρα και γελά. Βλέπω σε site δηλώσεις και του κυρίου Πανούση, ο οποίος κάνει αποκαλύψεις και βάζει και καρφιά και λέει ότι όταν αποφασίστηκε το δημοψήφισμα η κυβέρνηση ήξερε ότι μπορεί να κλείσουν οι τράπεζες, δηλαδή το ένα μέτωπο ανοίγει μετά το άλλο, όπως είπε. Αλήθεια. Όπως είπε μιλώντας στο Μέγκα, όταν συζητήθηκε, λέει, το βράδυ εκείνο που ελήφθη η απόφαση να γίνει το δημοψήφισμα, γνώριζε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να κλείσουν οι τράπεζες. Σε ερώτηση για το αν του είχε ζητηθεί να εκπονήσει σχέδιο για το ενδεχόμενο Brexit, είπε ότι αυτό δεν του είχε υποθεί, αλλά πρόσθεσε ότι η αστυνομία οφείλει να έχει κάθε φορά διάφορες εκδοχές. Αν αποφασιζόταν να βγούμε από το ευρώ, έπρεπε να είχε ένα σχέδιο και είχε τέτοιο σχέδιο. Έκανε λόγο για τρικομματική κυβέρνηση με αφορμή τα όσα συνέβησαν στις ψηφοφορίες για τα δύο πακέτα. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνείς σε νομοσχέδιο και άλλο να έχεις συγκροτημένο σχέδιο για την εξουσία. Έκανε λόγο για πολιτική γάγκρενα και τόνισε ότι ή πρέπει να αλλάξει ο Τσίπρας ή αυτή. Πόσο μπορεί να αντέξει το κόμμα να μείνει ενωμένο, αναρωτήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη. Δεν δίστασε πάντως να καρφώσει την κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν έχει δείξει τι είναι αριστερό. Μιας που το ανέφερα, έκανε όλη την αναφορά στον κύριο Πανούση. Αλλά είπατε στην αρχή ότι ναι, ήταν αλήθεια αυτό. Προσέξτε τώρα. Αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ο γνήσιος εκφραστής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο γνήσιος εκφραστής και ο ατόφιος του ΣΥΡΙΖΑ πρώτων εκλογών, του ΣΥΡΙΖΑ μετά των εκλογών, μέχρι πριν μερικές εβδομάδες. Είναι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που όλο αυτό το διάστημα είχε θέσεις συγκεκριμένες, τις οποίες διατύπωνε με ένταση προεκλογικά όλη την προηγούμενη περίοδο που η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και Δημάρχη μια περίοδο προσπαθούσαν να διαχειριστούν, να συντονιστούν, να διαπραγματευτούν. Ήταν αυτός ο λόγος, ο πύρινος, ο καυστικός, ο αποσχιστικός και ο συγκρουσιακός λόγος, ήταν ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα
τους ενοχλεί κιόλας, αλλά διατυπώνεται με απόλυτη συνέπεια, συνεχίζει να διατυπώνεται διαστόματος Κωνσταντοπούλου. Όχι πως συμφωνώ. Τη συνέχεια πώς τη χαρακτηρίζετε? Τη συνέχεια πώς την ερμηνεύετε? Να σας πω. Όχι επαναλαμβάνω γιατί ίσως να μην ακούσει καλά. Το λέω γιατί δεν θέλω να θεωρηθεί ότι συμφωνώ, επικροτώ τη στάση του κ. Κωνσταντοπούλου. Όχι βέβαια. Απέναντι όμως λέω ότι εάν θέλουμε να δούμε ποιος είναι ο συνεπής στα λόγια, στις θέσεις, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, συνεπές στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προ-εκλογών, μετά εκλογών και σήμερα, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε όμως τώρα, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Σήμερα ομολογουμένως έχει κάνει βήματα στροφή προς το ρεαλισμό ο κύριος Τσίπρας. Ωστόσο όμως σε αυτή τη στροφή, την απότομη, είναι γεγονός ότι είχε απώλειες περίπου 39 βουλευτών, 39-40 βουλευτών. Μεγάλη απώλεια, μεγάλη ζημία. Όμως από την άλλη και οι υπόλοιποι βουλευτές που φαίνεται να τον ακολουθούν και τον στηρίζουν, στην ουσία δεν πιστεύουν σε αυτή τη στροφή. Δηλαδή για παράδειγμα, και τώρα θα καταλήξω στα λεγόμενα του κ. Πανούση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να βγαίνει υπουργός να λέει ότι μας το επέβαλαν, είναι πραξικόπημα, είναι αποτέλεσμα πίεσης αυτό το νομοσχέδιο, αλλά σας παρακαλώ ψηφίστε το. Όταν δεν πιστεύεις σε ένα νομοθέτημα δικό σου που θέλει τη δικιά σου υπογραφή, πώς αλήθεια ζητάς καταρχήν να το ψηφίσουν οι συνάδελφοί σου, που και εκείνοι έχουν τους δικούς τους προβληματισμούς, από τη μία και από την άλλη, πώς αλήθεια με πείθεις εμένα ότι θα το υλοποιήσεις, ότι έχεις τα κότσια, το σθένος, να υλοποιήσεις αυτό το νομοθέτημα, το οποίο ομολογουμένως χαλάει ισορροπίες και βόλευση πολλών που για πολλά χρόνια χαϊδολογούσες και βεβαίως τους ενέταξες συνέχεια στις αγκάλες σου και στο εκλογικό σου σώμα. Άρα εδώ ή κάνεις κάτι το πιστεύεις, και το, αυτό αφορά και τον κύριο Τσίπρα και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και βρίσκεται κατεπέθυνση όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, ή ξεκαθαρίζεις τη θέση σου και αφήνεις αυτή την κλάψα και αυτό το μόνιμο μυρολόι ότι οι άλλοι φταίνε και οι άλλοι φταίνε, αλλά εγώ όμως εδώ πέρα. Η στροφή στη λογική πρέπει να ακολουθείται και από συγκεκριμένες πράξεις αλλά και από πίστη σε αυτή την πορεία την οποία ακολουθείς πλέον ως κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα Πανούση. Ο κ. Πανούση είναι ένας συμπαθής, αριστερός, μετριοπαθής, ευγενής και κυρίως ειλικρινής. Θα πω άλλη μια της προσέγγισης που έκανε, που δεν έχει απόλυτα σύμφωνο, με τα λεγόμενα και τα καμώματα της κ. Βαλαβάνη προημερών, που μέχρι και βαλιτσάκια της επικαλέστηκε σε μια συζήτηση στο Μέγκα, που έχουν χαθεί και την παρακολουθούν κτλ. Γιατί είναι τον πιο ειλικρινέστο τρόπο, και λέει πω δεν είναι αυτή η αριστερά. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Δεν είναι αυτή η αριστερά. Είναι σχέση η αριστερά με αυτά τα πράγματα, αυτά τα λεγόμενα. Οποιοδήποτε κάνει κάτι, παίρνει τις ευθύνες του, λέει ναι, δεν βάζει μπροστά μου μητέρες, παιδιά, ιστορίες, βαλιτσάκια, και προχωρά. Αυτή είναι η στάση, η υπεύθυνη, η μετριοπαθή στάση ενός αριστερού, που ομολογουμένως και την προηγούμενη περίοδο, αλλά και τώρα, πολλές φορές έχει λιδωρηθεί από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις τέτοιες πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε ως υπουργός δημόσιας τάξης. Είναι ότι συμφωνώ με όλες όσες πρωτοβουλίες ενέργειες έκανε. Παρ' όλα αυτά, έχουν τη δυνατότητα αντικειμενικά να κρίνουν την πορεία και τα λεγόμενά του. Αυτό λοιπόν είναι ο μετριοπαθής, σοβαρός, συνενετικός, αριστερός λόγος που ο κ. Πανούσης εκφράζει όλο αυτό το διάστημα χωρίς φοβία και χωρίς, αν θέλετε, έτσι άγχος και αγωνία μην τυχόν και τον κατακρίνουν τίποτα λίγο τόπο, τίποτα λίγο τόπο, τίποτα λίγο τόπο. Άρα όλα τα αυτά επιβάλλεται, και κλείνω με αυτό, ο κ. Τσίπρας να μας πείσει ότι έχει πιστεί για αυτή την πορεία που έχει βάλει τη χώρα και που έχει βάλει και την κυβέρνηση να στηρίξει και να υλοποιήσει και να δουλέψει πάνω σε αυτήν, για να μπορέσει να πει στη συνέχεια τους υπόλοιπους βουλευτές του, καταρχήν που μένουν και ψηφίζουν ναι, και κατά δεύτερον πιθανόν και κάποιους από αυτούς 39-40 που έχουν αποσχιστεί ότι ναι, κάνουμε σωστά. Ακολουθούμε μια σωστή πορεία για αυτούς τους λόγους, και εδώ στη συνέχεια να μεταφέρει αυτή τη σιγουριά και την πίστη και στην ίδια την αγορά και στην ίδια την κοινωνία, για να μπορέσει να δει το βηματισμό της. Όταν κάνεις κάτι δεν το πιστεύεις, αυτό το εκφράζεις, δεν μπορεί αλήθεια να βρει το βηματισμό, να εναρμονιστεί και να βρει μια ισορροπία και μια αγαλίαση και η ίδια η αγορά, που παίρνει μηνύματα από το πνεύμα, τον τρόπο που κινείται η κυβέρνηση.